Σας καλωσορίζουμε στην πτυχιακή παράσταση ερμηνείας στο Τρίχορδο Μπουζούκι του Γιώργου Μελινιώτη. Η παράσταση θα διαιρεθεί σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εστιάζουμε στους παλιούς δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού. Θα ακούσουμε κομμάτια του Γιάννη Τατασόπουλου, του Μανώλη Χιώτη και του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο Γιάννης Τατασόπουλος, γνωστός και ως Ντίλιγκερ, γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1928 και την πρώτη του επαφή με τη μουσική την είχε στην ταβέρνα Κρήτη που διατηρούσαν οι γονείς του. Εκεί γνώρισε όλους τους μεγάλους της εποχής, όπως τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Χάρη Λεμονόπουλο και άλλους, ενώ τον κέρδισε τον Μπουζούκι, στο οποίο είχε ως δασκάλους τον Ανέστη Δελιά και τον Μανώλη Χιώτη. Ο Τατασόπουλος έπαιξε σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις, συνεργάστηκε στα κέντρα και στους δίσκους με τα μεγαλύτερα ονόματα, ενώ έγραψε και δικά του τραγούδια. Η καριέρα του όμως απογειώθηκε στην Αμερική, όπου έζησε και έδρασε από το 1955 και για 45 ολόκληρα χρόνια, ζώντας στιγμές δόξας και διαγράφοντας λαμπρή μουσική διαδρομή. Έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου του 2001. Ο Μανώλης Χιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1921. Από μικρή ηλικία ασχολείται με διάφορα λαϊκά όργανα. Φτάνει στην Αθήνα για σπουδές στο βιολί το 1935, όπου γνωρίζει τον Στράτο Παγιουμτζή, ο οποίος και τον προσέλαβε να παίζει δίπλα του Μπουζούκι στο κέντρο δάσος του Βοτανικού. Το 1937, ο Μανώλης Χιώτης, ακολουθώντας το ρεμπέτικο μοτίβο, ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω», όπου έγινε αμέσως επιτυχία. Ο Χιώτης φέρεται ως ο διαμορφωτής του τετράχορδου Μπουζουκιού, το οποίο και καθιέρωσε, δίνοντας έτσι νέες δυνατότητες στο όργανο αυτό. Εργάστηκε σε δεκάδες νυχτερινά κέντρα, έπαιξε σε εκατοντάδες ηχογραφήσεις συνεργαζόμενους με τους σημαντικότερους τραγουδιστές, αλλά και συνθέτες της Ελλάδας, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Έγραψε χιλιάδες τραγούδια, εκ των οποίων τα πιο πολλά έγιναν μεγάλες επιτυχίες, διεξήγαγε συναυλίες σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ απέκτησε τη φήμη του ταχύτερου δεξιοτέχνη της εποχής, πετυχαίνοντας να βάλει τον Μπουζούκι στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας. Είχε κληθεί να παίξει ακόμη και στο Λευκό Οίκο, στα γενέθλια του Προέδρου Λίντον Τζόνσον, ενώ θαυμασμό προς το πρόσωπο και την τέχνη του φημολογείται ότι εξέφρασε ακόμη και ο σπουδαίος Τζίμι Χέντριξ. Απεβίωσε στις 20 Μαρτίου του 1970 εξαιτίας καρδιακής ανεπάρκειας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας. Η αγγελία του θανάτου του συγκίνησε το Πανελλήνιο. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην Κύο της Μικράς Ασίας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έρχεται στην Ελλάδα βγαίνοντας από πολύ μικρό στη Βιοπάλη. Εργάζεται σε οικοδομές, σε συνεργεία αυτοκινήτων, ως μαραγκός αλλά και ως ψαράς κοντά στον καπετάν Ανδρέα Ζέπο, τον οποίο αργότερα κάνει τραγούδι. Προσωρινά έπαιξε ως τερματοφύλακας του Φαλερικού Συνδέσμου, μα αργότερα τον κερδίζει η μουσική, στην οποία μεγαλουργεί και αφήνει σε εμάς και στην ιστορία τραγούδια αθάνατα, όπως η Φαλιριώτισσα, το Πριν το Χάραμα, Πέντε Έλληνες στον Άδη, Άνοιξε, Άνοιξε, Μοδιστρούλα, Γλέντα τη Ζωή, Βαδίζω και Παραμελώ, Πώς θα περάσει η βραδιά, Σβήσε το φως να κοιμηθούμε και άλλα. Η μουσική του είναι ένα κράμα καντάδας και μικρασιάτικων ακουσμάτων. Θεωρείται ο πρώτος στο λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι που χρησιμοποίησε στις ηχογραφήσεις του το λεγόμενο Πρίμο Σεγόντο. Ο Παπαϊωάννου ήταν ο πρώτος Έλληνας λαϊκός συνθέτης που ταξίδεψε στην Αμερική το 1953 για να τραγουδήσει στους εκεί απόδημους Έλληνες. Μετά την επιστροφή του έμεινε μόνιμος συνεργάτης του Βασίλη Τσιτσάνη. Στο χώρο του είχε το παρατσούκλι Ψηλός ή Πατσάς. Δούλεψε επίσης με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Στέλιο Κερομίτη, τον Δελιά, τον Παγιουμτζή και άλλους μεγάλους. Τον αγάπησαν και τον τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές και κυρίως ο Καζαντζίδης, ο οποίος ένα μήνα μετά το θάνατό του από τροχαίο το 1972 ηχογραφεί προς τιμήν του το σπουδαίο τραγούδι των Πυθαγόρα και Νικολόπουλου «Μπάρπα Γιάννη Γέρασες». Ακούμε τα κομμάτια της πρώτης ενότητας. Thank you.
Και από τους παλιούς δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού, περνάμε τώρα στη δεύτερη μας ενότητα, σε κάτι εντελώς διαφορετικό, όπου θα ακούσουμε gypsy jazz ή αλλιώς jazz manouche. Πρόκειται για ένα είδος jazz μουσικής, μικρών groups, που έχει ως δημιουργούς τον Ρωμά κιθαρίστα Jean Reinhardt, γνωστό ως Django, μαζί με τον Γάλλο βιολιστή Στέφαν Κραπέλι, όπως αυτό εκφράστηκε μέσα από την μπάντα τους, το Quintetto du Hot Club de France. Το στυλ αυτό γίνεται δημοφιλές στη Γαλλία, όχι μόνο μεταξύ των τσιγκάνων, αλλά και ευρύτερα μέσα από ηχογραφήσεις και εμφανίσεις του Quintetu, του Django, ιδίως λίγο πριν, αλλά και λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη δεκαετία του 70, το ενδιαφέρον για τη μουσική αυτή αναζωπυρώνεται, ιδίως μετά την καθιέρωση στη Γαλλία του φεστιβάλ Django Reinhardt το 1968. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, ενδεικτικό του είδους, είναι το «Indifference», του Ιταλού ακορτεονίστα και jazz συνθέτη Αντώνιο Μουρένα. Ο Μουρένα μεταναστεύει με τους γονείς του στη Γαλλία, όπου σύντομα μαθαίνει να παίζει ακορτεόν και αρχίζει να παίζει σε καμπαρέ και άλλες μουσικές σκηνές. Το 1949 αγοράζει το καμπαρέ Le Mirliton, όπου γνωρίζεται και παίζει με τους Django και Κραπέλι. Περιόδευσε στη Νότια Αμερική, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελβετία. Το 1958 ίδρυσε την ορχήστρα του Ράδιο Λουξεμβούργου. Ο Μουρένα πέθανε το 1970 στη Γαλλία. Το «Indifference» αποτελεί το γνωστότερο έργο του, το οποίο συνέγραψε με τον Τζόζεφ Κολόμπο το 1942. Το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το «La Gitane», σύνθεση του σπουδαίου Γάλλου κιθαρίστα Πολ Βιτάλ ή αλλιώς Τσάν Τσού. Ο Βιτάλ διαφέρει από τους υπόλοιπους Γάλλους Ρωμά τζαζίστες λόγω των ισπανικών του ριζών, με τις οποίες εμφανίζει στα έργα του επιρροές φλαμέγκο και ήχους της Μεσογείου. Μπολερό, ρούμπα και ταγκό είναι επίσης χαρακτηριστικά του έργου του. Γεννήθηκε και πέθανε στη Γαλλία και κατέστη ως ο πιο σεβαστός μουσικός της σχολής του Νότου στη Γαλλία όσον αφορά την gypsy jazz. Το σημαντικότερο έργο του αποτελεί το Vals La Gitane, που αποτελεί και κορυφαίο κομμάτι δεξιοτεχνίες. Ακούμε το «Indifference» και «La Gitane».
Κλείνουμε την ενότητα της Gypsy Jazz με το κλασικό κομμάτι του Django Reinhardt, Limehouse. Ο Django υπήρξε ουσιαστικά, όπως έχει προαναφερθεί, ο δημιουργός του είδους αυτού. Το 1928, ο Django έχασε δύο δάχτυλα του αριστερού του χεριού ύστερα από πυρκαγιά στο καραβάνι όπου έμενε με τη γυναίκα του. Τα εγκάβματα που υπέστη ήταν σοβαρά και ενώ οι προβλέψεις των γιατρών ήταν ότι δεν θα μπορέσει να ξαναπαίξει κιθάρα, αυτός διαψεύδει τους πάντες. Όχι μόνο συνεχίζει το παίξιμό του, αλλά λίγα χρόνια αργότερα ιδρύει το περίφημο κουιντέτο του μαζί με τον Κραπέλη, με το οποίο μεγαλουργούν και κάνουν διάσημη την Gypsy Jazz μουσική σε όλο τον κόσμο. Το Limehouse υπήρξε από τα χαρακτηριστικά και τα κορυφαία που συνέθεσε και έπαιξαν με το κουιντέτο. Συνεχίζουμε με την τρίτη μας ενότητα, στην οποία θα ακούσουμε ευρωπαϊκούς ήχους, προσαρμοσμένους και πάλι για μπουζούκι. Κάνουμε αρχή με το περίφημο Ξάρτας του Μόντι. Ο Βιτόριο Μόντι γεννήθηκε στην Νάπολη το 1868 και σπούδασε βιολί και σύνθεση στο κονσερβατόριο του Σαν Πιέτρο Αμαγέλα. Περί το 1900 προσλαμβάνεται ως μαέστρο στην ορχήστρα Λαμουρό στο Παρίσι, όπου συνθέτει διάφορα έργα. Το πιο γνωστό του είναι το Ξάρτας 1904, το οποίο είναι βασισμένο στους ομώνυμους ουγγρικούς χορούς. Το κομμάτι έχει 7 μέρη,
στα οποία το τέμπο καθώς και οι δυναμικές αλλάζουν συνεχώς, καθιστώντας το ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Είναι το αγαπημένο των Gypsy ορχιστρών και πρωτογράφτηκε για βιολί, μαντολίνο ή πιάνο. Θα το ακούσουμε τώρα προσαρμοσμένο για μπουζούκι και μπαγιάν από τον Γιώργο Μελινιώτη και τον Νίκο Παντέχη, με αφορμή το μάθημα μουσική δωματίου που παρακολούθησαν κοντά στον Κωνσταντίνο Ράπτη, αλλά και τον Λευτέρη Τσικουρίδη, ο οποίος τους ενέπνευσε για την προσαρμογή αυτή. Thank you.
Κλείνουμε την ενότητα των Ευρωπαϊκών Ήχων στον Μπουζούκι με δύο από τα καπρίς του Νικολό Παγκανίνη. Ο Νικολό Παγκανίνη υπήρξε περίφημος Ιταλός βιολιστής, κιθαρίστας και συνθέτης. Γεννήθηκε το 1782 και πέθανε το 1840. Ήταν ο πιο διάσημος βιρτουόζος του βιολιού στην εποχή του, καταφέρνοντας να αφήσει το στίγμα του και να παραμένει μέχρι και σήμερα ως ένα από τα σημεία αναφοράς στην τεχνική του βιολιού. Τα 24 καπρίς του για σόλο βιολί θεωρούνται οι σπουδαιότερες συνθέσεις του και αποτελούν πηγή έμπνευσης για αρκετούς νεότερους συνθέτες. Θα ακούσουμε το καπρίς 24 σε προσαρμογή και μεταγραφή για Μπουζούκι από τον Γιώργο Μελινιώτη και το καπρίς νούμερο 5 σε ενορχήστρωση για σύνολο 5 μπουζουκιών και πάλι από τον Γιώργο Μελινιώτη. Thank you.
Περνάμε τώρα στην τελευταία μας, την τέταρτη και τελευταία μας ενότητα, όπου θα ακούσουμε έργα σύγχρονων δεξιοτεχνών του Μπουζουκιού. Κάνουμε αρχή με το χασαποσέρβικο χορό του Θύμιου Στουραίτη, ενός πολύ μεγάλου σύγχρονου μπουζουξί και συνθέτη, ο οποίος συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα. Θα ακούσουμε το κομμάτι σύμφωνα με εκτέλεση του Νίκου Τατασόπουλου, γιου του Γιάννη Τατασόπουλου. Ο Νίκος Τατασόπουλος είναι ένας από τους σύγχρονους μας κορυφαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού. Γεννήθηκε στην Αμερική. Εμφανίστηκε σε συναυλίες αρχικά με τον πατέρα του και σήμερα πια μόνος με όλους τους μεγάλους τραγουδιστές σε Ευρώπη και Αμερική. Ηχογράφησε δίσκους για σόλο μπουζούκι, με τελευταίο το δίσκο «Διαδρομή» του 2017 με δικές του συνθέτης. Χασαποσέρβικος χορός. Thank you.
Θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι «Τσιγκάνικο γλέντι» του Παναγιώτη Στεργίου. Ο Στεργίου γεννήθηκε στην Πρέβεζα, αλλά μεγάλωσε στη Γερμανία. Είναι ένας αριστοτέχνης μπουζουξής, αλλά και συνθέτης λαϊκών τραγουδιών. Έχει ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους με μεγάλα ονόματα, ενώ τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει μερικοί από τους πιο μεγάλους σύγχρονους μας τραγουδιστές. Το «Τσιγκάνικο γλέντι» ηχογραφήθηκε στο δίσκο «Σόλο» του 2009. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά είχε τον τίτλο «Με τους φίλους μου παρέα» του 2017, στην οποία έλαβαν μέρος ακόμα 25 δεξιοτέχνες του μπουζουκιού. Ακούμε το «Τσιγκάνικο γλέντι». Thank you.
Κλείνουμε με δύο συνθέσεις του Γιώργου Μελινιώτη. Το πρώτο κομμάτι είναι το «Στιγμές» σε εντόμιζωνα, δεξιοτεχνικό κομμάτι, σόλο για τετράχορδο μπουζούκι, σε ρυθμό 9-8. Το δεύτερο κομμάτι ονομάζεται «Λαϊκή Συμφωνία» σε φα ελάσσονα. Ένα κομμάτι για σύνολο 6 μπουζουκιών και κοντραμπάσο. Μέρος από το κομμάτι είναι γραμμένο για τρίχορδο μπουζούκι με κούρδισμα «Σι Λα Ρε» λόγω των απαιτήσεων, των ιδιαίτερων απαιτήσεων που έχει το κομμάτι. Thank you.
Να δώσουμε ένα χειροκρότημα σε όλους τους μουσικούς μας που συμμετείχαν και βοήθησαν τον Γιώργο. Μπουζούκι έπαιξαν οι Γιώργος Ιωάννου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Γιάννης Τηλιανίδης, Ορέστης Τηλιανίδης, Φρίξος Παναγιώτου και Παναγιώτης Ηλία. Κιθάρα έπαιξε ο Μαρίνος Γεωργιάδης, πιάνο ο Μιχάλης Γρηγορίου, μπαγιάν ο Νίκος Παντέχης, κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο ο Ιωάννης Καρσεράς, τύμπανα ο Παναγιώτης Τηλιανίδης και κρουστά ο Αλέξανδρος Χαραλάμπους. Στον ήχο ήταν ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, στο βίντεο ο Παναγιώτης Γρηγορίου και στα γραφικά η Αρίστη Πουλή.